στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Τη σημερινή ημέρα η Εκκλησία μας εορτάζει την υπαπαντή του Κυρίου, 2 Φεβρουαρίου, και το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται είναι από τον Λουκά, όπου μας αναφέρει ότι ανήγαγον, ανέβασαν οι γονείς το πεδίο, οι Ιησούν της Ιεροσόλυμα. Ανέβασαν, λέει, τον μικρό Ιησού, οι γονείς του, στα Ιεροσόλυμα. Εδώ μας αναφέρει και λέει ότι τον ανέβασαν, διότι ως μικρό βρέφος ο Χριστός έμεινε στη Ναζαρέτ, στα μέρη της Γαλιλαίας. Ή αν ήταν πάλι στη Βηθλέμ, πάλι τα Ιεροσόλυμα και από τις δύο πλευρές, όπου και αν είναι, γιατί από τη μία πλευρά βρίσκεται η Ναζαρέτ, από την άλλη πλευρά βρίσκεται η Βηθλέμ, στη μέση επάνω σε ένα βουνό 800 μέτρων ευρίσκονται τα Ιεροσόλυμα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, όπου και να βρίσκεται ο μικρός ο Ιησούς, γι' αυτό λέει ότι ανήγαγον, τον ανέβασαν οι γονείς, το πεδίο Ιησού εις Ιεροσόλυμα. Τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα. Αναφέρει και λέει οι γονείς. Μα στην πραγματικότητα ο Ιωσήφ δεν ήταν γονιός όμως του Ιησού. Μόνον η Παναγία ήταν. Όμως το Ευαγγέλιο, επειδή είναι γραπτό κείμενο, διαβάζεται από πολλούς, αλλά και διαστόματος όταν λέγεται, ανέφεραν πάντοτε και τον Ιωσήφ και την Παναγία, όλοι την αναφέραν ως γονείς του Ιησού. Ομοίως και τα παιδιά του Ιωσήφ, από την πρώτη του γυναίκα την οποία είχε, η δεύτερη δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα του, αφού μόνο την αραβωνιάστηκε, αλλά από την πρώτη σύζυγο την οποία είχε, τα 7 παιδιά που τα οποία είχε, ο Ιωσήφ, ονομάζονται μέσα στην Αγία Γραφή ως αδέλφια του Χριστού. Έτσι τα αποκαλούσαν. Τα αδέλφια του Χριστού. Αν και οι μαθητές ξέραν την πραγματικότητα. Αν και η Παναγία ήξερε τι έχει συμβεί. Όμως ο κόσμος δεν γνώριζε. Ούτε μπορούσε να πιστέψει ότι η Παναγία εκ Πνεύματος Αγίου έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ιησού. Άρα, αν έλεγαν ότι ο Ιωσήφ δεν ήτανε ο πατέρας του Ιωσήφ και το έλεγαν δημόσια, η Παναγία θα χαρακτηριζόταν ως πόρνη. Διότι αυτομάτως θα της έλεγαν οι Εβραίοι αυτά να πάρουν τα πεις αλλού. Ότι έμεινε εκ Πνεύματος Αγίου. Τι είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Δεν γνωρίζαν οι Εβραίοι. Θα τη θεωρούσαν ως πόρνη, με αποτέλεσμα να τη λιθοβολήσουν. Είδατε και σήμερα ακόμα στις περιοχές αυτές, η γυναίκα, αν χαρακτηριστεί πόρνη, μέχρι και σήμερα 2.000 χρόνια μετά λιθοβολείται. Δεν αστειεύονται. Στη Μέση Ανατολή εκεί κάτω. Πολύ λοιπόν περισσότερο πριν 2.000 χρόνια. Μια γυναίκα να ονομαστεί πόρνη. Εάν σήμερα το εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν, για να καλύπτουν και να βοηθούν την Παναγία, αποκαλούσαν κανονικά την Παναγία ως γυναίκα του Ιωσήφ ή ως τον άντρα της Μαρίας,
ή οι γονείς του Ιησού. Θα δούμε όμως παρακάτω που αναφέρει ότι λέει παρακάτω, ας το πούμε, και η Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Εδώ προσέξτε, λέει παρακάτω, και ήταν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Ενώ στην αρχή μας παρουσιάζει και τους δύο για να θολώσει τα νερά, τον παρουσιάζει ως γονείς, λίγο παρακάτω δεν λέει ήταν ο πατέρας του και η μητέρα του που εθαύμαζαν, λέει ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Αυτομάτως τους ξεχωρίζει για να δώσει στους χριστιανούς να καταλάβουν αυτό που στην πραγματικότητα έχει συμβεί. Ότι δηλαδή ο Ιωσήφ δεν υπήρξε ποτέ πατέρας του Ιησού. Ανέβηκαν λοιπόν στο Ιεροσόλυμα για να παραβληθούν στο ναό του Σολομώντα, όπου εκεί σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, όταν συμπληρωνόντουσαν 40 ημέρες από τον καθαρισμό της γυναίκας, έπρεπε η γυναίκα να πάει με δύο περιστέρια ή με δύο τριγόνια. Έτσι λοιπόν η Παναγία, αφού συμπληρώθησαν οι ημέρες, οι τεσσαράκοντα, επήγελε το Ευαγγέλιο ακριβώς στο ναό, να παραστεί ενώπιον Κυρίου. Γιατί, διότι οι Εβραίοι πιστεύουν ότι μέσα στο ναό κατοικεί ο Θεός. Αυτή ήταν η πίστη τους. Και γι' αυτό ο Χριστός τους είπε αργότερα ότι Πνεύμα Θεός και βρίσκεται παντού. Διότι οι μεν στην Ιουδαία πιστεύανε ότι ο Θεός ευρίσκεται μέσα στο ναό του Σολομώντα και προσκυνείται στο ναό του Σολομώντα, δε στη Σαμάρια ότι προσκυνείται στο όρος Γαριζίν ο Θεός. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ Σαμαριτών και Ιουδαίων. Αν και ήταν όλοι μία φυλή, αλλά χωριζόντουσαν ανάλογα τις περιοχές. Σαν να λέγαμε οι Κρήτες με τους Αθηναίους, οι Ρουμελιώτες με τους Μακεδόνες, είχαν αυτή τη διαφορά. Διότι λέει, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, λέει ότι κάθε αρσενικό παιδί, το οποίο πρώτο διανοίγει τη μήτρα της μάνας, είναι αφιερωμένο στο Θεό. Πηγαίνουν οι γονείς και το αφιερώνουν στο Θεό. Και έτσι αυτό το τηρούμε μέχρι και σήμερα, βλέπετε. Και αν είναι αγόρι, ο ιερέας το περνάει το παιδί όταν σαραντήσει και μέσα στο ιερό και το βάζει γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα και λέει τον είναι απολύει στον δούλον σου, δέσποτα που σε έγινε και με τον Σιμεών. Εδώ λοιπόν να δούμε ότι πήγε σε 40 μέρες. Η Παναγία όμως, γιατί πήγε σε 40 μέρες, αφού η Παναγία δεν έμεινε έγκυος όπως μένουν όλες οι γυναίκες, ούτε γέννησε όπως όλες οι γυναίκες. Έχουμε πει σε άλλη ομιλία ότι η Παναγία τη βλέπουμε και στην αγιογραφία να κάθεται καθήμενη και να γεννά. Καθήμενη και να γεννά. Και μάλιστα το παιδί είναι σε μία απόσταση από τη μητέρα, άμα το δείτε. Για να δείχνει τι, ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε όπως γεννιούνται όλα τα παιδιά. Δηλαδή, δεν είχε αίματα η Παναγία. Δεν γεννήθηκε μέσα από αίματα ο Χριστός. Γιατί η Παναγία ήταν καθαρή. Δεν, καθόλου το παιδί δεν βγήκε με αίματα. Και γέννησε, και αυτό γέννησε η Παναγία και χωρίς πόνους. Δεν πόνησε η Παναγία. Και γι' αυτό το λόγο δεν έσπασε και η παρθενία της. Όπως έχουμε ξαναπεί. Και γι' αυτό η Εζεκίλ λέγει αλλού, που μιλάει για την πύλη την εξανατολών, που οι πατέρες αναφέρουν και λένε ότι η πύλη εξανατολών είναι η Παναγία. Και λέει, εισελεύσετε, λέει, της πύλης εξανατολών, εισελεύσετε ο βασιλεύς και εξελεύσετε, και η πύλη έστε και κλεισμένη.
θα εισέλθει, λέει, από την πύλη μέσα ο βασιλεύς της δόξας, την ανατολική πύλη, αυτή που σήμερα είναι κλεισμένη πύλη στα Ιεροσόλυμα. Θα εξέλθει, λέει, και η πύλη θα είναι κλεισμένη. Εννοώντας την παρθενία της Παναγίας μας. Ότι η Παναγία θα εισέλθει ο Χριστός μέσα στη μήτρα εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς να χαλαστεί η παρθενία της Παναγίας. Αλλά και όταν εξέλθει, πάλι η πύλη θα είναι και κλεισμένη. Πάλι παρθένος θα είναι. Και έμεινε παρθένος μέχρι το θάνατό της η Παναγία. Γι' αυτό και τη λέμε αϊπάρθενο. Το αΐ είναι νυν και αΐ και στους αιώνες. Τον αιώνα μην. Νυν και αΐ. Πάντοτε. Αϊπάρθενος. Πάντοτε παρθένος. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που χάλασε η Παναγία στην Παναγία η παρθενία της. Λοιπόν, γιατί το έκανε λοιπόν και πήγε στις 40 μέρες. Πάνε για τον ίδιο λόγο. Τι θα πήγαινε να τους έλεγε στους Εβραίους. Ότι εμένα δεν χάρασε η παρθενία μου και ότι το παιδί είναι εκ Πνεύματος Αγίου και γι' αυτό γεννήθηκε έτσι. Θα είχε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε περίμενε κατά το τυπικό να εφαρμόσει γιατί το τυπικό. Και γι' αυτό περίμενε 40 μέρες. Να γίνει δίθεν ο καθαρισμός της. Να καθαριστεί από τα αίματα. Και πηγαίνανε, λέει, δύο τριγώνια ή δύο περιστέρια. Από τα οποία αναφέρει η παράδοση των Εβραίων, και σήμερα το κάνουν, το ένα το σκοτώνουν, το ένα τριγώνι το σκοτώνουν και σκοτώνουν και το ένα περιστέρι. Τα άλλα δύο τα αφήνουν ελεύθερα. Πετούν και φεύγουν. Αυτό συμβολίζει, λένε οι Άγιοι μας, το ότι σκοτώνουν το ένα περιστέρι ενώ το άλλο το αφήνουν, ή σκοτώνουν το ένα τριγώνι και το άλλο το αφήνουν, συμβολίζει τις δύο φύσεις του Χριστού. Την ανθρωπίνη που θανατώθηκε και τη θεϊκή που δεν μπορούσαν να τη βλάψουν. Είναι, λέει, σύμβολο των δύο φύσεων του Χριστού. Συμβολίζουν, λέει, το ζευγάρι, τις δύο φύσεις του Χριστού. Τη θεϊκή και την ανθρωπίνη. Και η μένα ανθρωπίνη, όπως γνωρίζουμε, επί του Σταυρού του Χριστού, η φύση, η ανθρώπινη, νεκρώθηκε, η δε θεϊκή έμεινε πάντοτε ανέπαφε. Όταν έφτασε, λέει, εκεί βρήκανε ήδη έναν αρχιερέα ονόματι Σιμεών. Ποιος είναι αυτός ο Σιμεών? Αυτός ο Σιμεών είναι ο γνωστός Σιμεών που ήταν ένας εκ των 70 που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά. Επειδή την περίοδο της εποχής του Χριστού και πολύ πιο πριν, μιλάμε για 200-300 χρόνια π.Χ., σε όλη την περιφέρεια έχει επιβληθεί γλώσσα να είναι η ελληνική. Όλοι μιλούν ελληνικά. Και γι' αυτό βλέπουμε όπου πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, όλα αυτά τα μέρη μιλούσαν ελληνικά. Δεν μιλούσαν εβραϊκά. Δεν μιλούσαν εβραϊκά. Μιλούσαν ελληνικά. Εβραϊκά ελάχιστη ξέρανε. Εβραϊκά ελάχιστη ξέρανε. Και γι' αυτό, επειδή δεν γνωρίζανε εβραϊκά, είχαν την Αγία τους γραφή στα εβραϊκά και δεν μπορούσαν να τη διαβάσουν. Οπότε αποφασίσανε να την κάνουν μια μετάφραση από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν μαζέψαν τους καλύτερους νομοδιδασκάλους. Τους καλύτερους δασκάλους, τους καλύτερους κληρικούς, ό,τι καλύτερο από ιερατείο είχαν. Και όπως ξέρουμε μαζευτήκαν όλοι αυτοί στην πόλη της Αλεξάνδρειας, που ήταν ελληνική πόλη πάλι, η Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Εκεί μαζευτήκανε 72
νομοδιδάσκαλοι, Εβραίοι. Και καθίσαν εκεί να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη. Και μεταφράζοντάς την, ο Σιμεών μετέφραζε το βιβλίο του Ισαΐα. Την ώρα που μεταφράζει, φτάνει σε εκείνο το κομμάτι που λέει «Ιδού μία παρθένος θα γεννήσει». «Ιδού η παρθένος εγκαστρή έξι και τέξε ταινιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Μια παρθένος λέει θα γεννήσει και θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Θα γεννηθεί από μια παρθένο ο σωτήρας του κόσμου που θα λάβει το όνομα Εμμανουήλ. Θα είναι ο Χριστός του Κυρίου. Το διαβάζει. Τώρα λέει τι μετάφραση θα του κάνω αυτό. Εδώ λέει μάλλον κάποιο λάθος έχει. Γιατί είναι δυνατόν λέει παρθένος να γεννήσει. Είναι δυνατόν παρθένος να γεννήσει. Αναρωτιόταν. Λάθος είναι λέει γραμμένο. Και τότε τρώει ένα ώρα το χαστούκι. Κλά! Εκ πνεύματος Αγίου. Το χαστούκι. Και ακούει μια φωνή που του λέει και παρθένος θα είναι και παιδί θα γεννήσει και θα είναι ο σωτήρας του κόσμου και του Ισραήλ. Τότε βγήκε έξω σαστισμένος από αυτό που του συνέβη και πηγαίνοντας στον Νείλο, ποταμό, αφού ήταν στην Αίγυπτο, βγάζει το δαχτυλίδι που φόραγε στο χέρι του και το πέταξε στο ποτάμι μέσα. Και λέει αν αυτό που διάβασα είναι έτσι όπως ότι παρθένος θα γεννήσει να ξαναβρω το δαχτυλίδι μου. Αν είναι έτσι Θεέ μου. Και πράγματι αργότερα όταν επέστρεψε πίσω στα Ιεροσόλυμα μετά από χρόνια δηλαδή όταν επέστρεψε πίσω στα Ιεροσόλυμα εκεί που το έβαλε η γυναίκα του να φάει, στο σπίτι, και είχε ψωνίσει ψάρια. Όπως ανοίγει το ψάρι στη μέση να το φάμε, είδατε, του βγάλουμε τα κόκκινα, βλέπει μέσα το δαχτυλίδι. Και τότε έμεινε άναλογος. Δεν ήξερε τι να πει, τι να εκφραστεί. Και λέει, Θεέ μου, η προφητεία αυτό που είδα στον Ισαΐα είναι πραγματικότητα. Και τότε σηκώνει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό και λέει «Σε παρακαλώ Κύριε, αξίωσέ με να δω το σημάδι αυτό, να δω το παιδί αυτό, το Μεσσία και όταν τον δω τότε πάρε με κοντά σου». Τα χρόνια περνούσαν. Πέρασαν περίπου 300 χρόνια, 200 χρόνια και μπορεί και 300 από τότε. Όλοι είχαν πεθάνει. Η γυναίκα του πέθανε, όλοι πεθαίνανε. Αυτός ήταν πλέον, γι' αυτό λέει εδώ πέρα η γραφή, ότι ήταν άνθρωπος, λέει όπως το λένε, μεγάλης ηλικίας. Και γι' αυτό ήταν στο σπίτι του. Και πώς βρέθηκε εκείνη την ώρα που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ μέσα στον ναό για να σαραντήσει, πώς βρέθηκε εκείνος, λέει ακριβώς εδώ το Ευαγγέλιο, ότι και ήλθε εν το πνεύμα τι εις το ιερό. Το πνεύμα το Άγιον λέει τον σήκωσε και τον πήγε στο ιερό. Και βρέθηκε ενώπιον της Παναγίας. Και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει το ηθισμένο, λέει, του νόμου περί του παιδιού. Έκανε αυτό που έπρεπε να διαβάσει, τα λόγια που έπρεπε να πει. Και πήρε, λέει, το παιδί, το υποδέχτηκε στην αγκαλιά του. Και ευλόγησε το Θεό. Μόλις το πήρε το παιδί στην αγκαλιά του, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι αφού το Πνεύμα το Άγιον τον πήρε, το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον τον πληροφόρησε κιόλας.
ότι αυτό τώρα εκεί που σε πάω, αυτός είναι ο Μεσσίας. Τώρα εκπληρώνεται η προφητεία του Ισαΐα. Αυτή τη στιγμή θα εκπληρωθεί. Και γι' αυτό λέει πιο πριν, ότι ήταν όνομα, ήταν λέει αυτός ο Θιερεύς, άνθρωπος Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ και πνεύμα Άγιον είναι από αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου. Ήταν δίκαιος και ευλαβής. Άγιος άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει κατοικούσε το πνεύμα του Άγιου μέσα του. Ήταν πάνω από αυτόν. Και γι' αυτό το πνεύμα του Άγιου τον άρπαξε. Αυτό το ίδιο το πνεύμα του Άγιου, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον πληροφορεί ποιον πάει να αποδεχτεί εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό μόλις τον έπιασε στα χέρια του, αμέσως είπε, μόλις τον είδε τον Ιησού, νυν, τώρα δηλαδή, μπορείς Κύριε να με πάρεις, μπορώ να πεθάνω. Νυν απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, διότι είδαν πλέον τα μάτια μου τη σωτηρία σου, το οποίο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, που είναι πλέον για όλους τους λαούς. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαούς Ισραήλ. Θα είναι φως για όλα τα έθνη και θα δοξαστεί και το Ισραήλ. Πλέον Ισραήλ δεν είναι μόνο το Ισραήλ που γνωρίζουμε, αλλά Ισραηλίτες είμαστε και εμείς. Διότι είμαστε ο νέος Ισραήλ. Εκείνος είναι ο παλαιός Ισραήλ, ο οποίος δεν ενέχθηκε. Εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ. Οι οποίοι αποδεχτήκαμε τον Ιησού ως τον Χριστόν του Κυρίου, ως τον πραγματικό Μεσσία και Θεό μας. Και γι' αυτό είμαστε ο νέος εκλεκτός λαός του Θεού. Κάθε ένας χριστιανός που αποδέχεται τον Χριστό ως σωτήρα, είναι πλέον ο νέος Ισραήλ. Είναι αυτός που αποδέχεται τη νέα πλέον Διαθήκη. Και γι' αυτό οι Εβραίοι δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσία τους και ως τον Χριστό του Κυρίου και γι' αυτό έμειναν στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό αναμένουν ακόμα τον Μεσσία. Που οι καημένοι θα αποδεχτούν τον Αντίχριστο ως Μεσσία. Εκεί θα τους οδηγήσει ο διάβολος. Και είναι ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζονται επί της λαλουμένης περί αυτού. Ο Ιωσήφ λέει τώρα, ήταν εκεί και η μητέρα του παιδιού. Είδατε πως κάνει το διαχωρισμό τώρα. Ενώ στην αρχή είπε ανοίγαγον οι γονείς στο παιδίο νήσου, τώρα λέει και είναι η Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζονται επί της λεγωμένης περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτού Σιμεών. Ευλόγησε, λέει. Και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού. Γιατί γυρίζει μόνο προς τη Μαριάμ και το λέει. Γιατί αφού είναι πλήρης πνεύματος ανθρώπου Αγίου, βλέπει ο Σιμεών ότι ο Ιωσήφ δεν θα ζει να δει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό τον Ιωσήφ τον βλέπουμε κοντά στον Ιησού μέχρι τελευταία φορά τον συναντάμε όταν πήγε ο Χριστός στο ναό 12 ετών. Εκεί που τον έχασε η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ψάχναν να τον βρούνε. Έκτοτε, όταν ξαναβγήκε ο Ιησούς στα 30 του να κηρύξει, δεν φαίνεται πουθενά μες στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή. Πουθενά δεν φαίνεται ο Ιωσήφ, που φαίνεται ότι απεβίωσε. Έτσι δεν μπόρεσε να δει αυτό το οποίο λέει τώρα ο Σιμεών. Και γι' αυτό γυρίζει προς την Παναγία και το λέει μόνο. Και είπε προς τη Μαριάμ, τη μητέρα αυτού. Ιδού της λέει, ούτως το παιδί δηλαδή, κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ. Και εις σημείων αντιλεγόμενο. Αυτό λέει το παιδί θα γίνει αιτία πτώσης
πολλών. Αλλά θα γίνει, λέει, και εις ανάσταση πολλών ανθρώπων. Και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δηλαδή δεν θα συμφωνούν όλοι με αυτά που θα λέει. Γύρω από το προσωπό του, μένει ένας θα λέει έτσι, ο άλλος θα λέει διαφορετικά. Και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, της λέει. Μην δηλαδή ξαφνιαστείς, λέει, στην Παναγία, όταν δεις κάποια στιγμή ότι οι μεν θα λένε για το παιδί και τον γιο σου έτσι, οι άλλοι θα λένε άλλα λόγια για τον γιο σου. Κοίτατε ότι οι μεν τον επίστευσαν, άλλοι δεν τον έλεγαν δαιμονισμένο, άλλοι τον έλεγαν τρελό, άλλοι τον έλεγαν αλλιώς. Και γι' αυτό λέει, τι γράφει, ότι ο Ιησούς λέει έφερε σχίσμα εν το Ισραήλ. Χώρισε, λέει, τον κόσμο η παρουσία του. Χώρισε, λέει, το Ισραήλ. Άρα πολλές φορές στη ζωή μας, όταν βλέπουμε έναν ιεροκήρυκα, έναν κληρικό, έναν επίσκοπο, ο οποίος λέει κάτι, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτά που λέει. Όπως γινόταν και με το πρόσωπο του Ιησού. Άλλοι θα πούνε εναντίον και άλλοι θα πούνε υπέρ. Διότι αφού είμαστε συνεχιστέ του έργου του Ιησού. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι να λένε καλός. Αφού δεν λέγανε για τον Ιησού. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Άρα λοιπόν όλοι μας οι χριστιανοί, όχι μόνο οι κληρικοί, όχι μόνο οι επίσκοποι, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι χριστιανοί, θα είναι σημεία αντιλεγόμενα. Και αυτό δείτε το μέσα στις οικογένειες. Όπου υπάρχει χριστιανός, είτε πατέρας, είτε παιδί, είτε μητέρα, γίνεται σημείο αντιλεγόμενο. Νηστεύει, τι θέλεις και νηστεύεις, άσε τα τώρα, πιάσεις τέτοια πράγματα. Ο άλλος λέει τα νάπα, πάλι εκκλησία πας. Κοινωνάει, μα τι θες και κοινωνάς κάθε τρεις και πέντε. Καθένας λέει το δικό του. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Χριστό συμφωνούν. Άρα λοιπόν, σημείων αντιλεγόμενων ο Χριστός, σημείων αντιλεγόμενων και οι χριστιανοί. Είτε είναι λαϊκοί, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι όπως είπαμε κληρικοί ή επίσκοποι. Θα είναι λοιπόν σημείο αντιλεγόμενο. Αλλά αυτός θα γίνει η αιτία να πέσουν πολλοί. Να οδηγηθούν στην κόλαση. Από τι θα οδηγηθούν στην κόλαση. Διότι θεληματικά θα κρατούν αρνητική στάση απέναντί του. Είναι αυτό που λέει ήλθε το φως στον κόσμο, που λέει ο Ιωάννης, αλλά αυτοί αγάπησαν το σκοτάδι, λέει. Και όχι μόνο αγάπησαν το σκοτάδι, αλλά προσπάθησαν να σβήσουν και το φως. Και αυτοί, λέει, θα είναι τόσοι τους. Θα χαθούν. Θα γίνουν θεομάχοι. Και όταν το αντιληφθούν όταν πεθάνουν, θα είναι πλέον αργά. Η πτώση τους έχει γίνει. Απ' την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι που θα ζουν μες στο σκοτάδι, θα βρουν την ελπίδα της ζωής και το φως. Θα βρουν το δρόμο τους. Θα βρουν τη ζωή τους. Θα βρουν ξανά τον παράδεισο. Και γι' αυτό λέει, θα είναι η ανάσταση πολλών και η πτώση πολλών. Και συνεχίζει προς την Παναγία και της λέει, και σε σένα όμως λέει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή την ψυχή σου διελέψεται ρομφαία. Ρομφέ είναι το δύστομο μαχαίρι, το μαχαίρι που κόβει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Διερεύσεται ρομφέα. Προφητεύει εδώ γιατί είναι Πνεύματος Αγίου. Ο Σημεών και λέει προς την Παναγία την ψυχή σου θα την περάσει τέτοιος πόνος κάποια στιγμή που θα είναι σαν να σε τρυπάνε με δύστομη ρομφέα. Βλέπει ο Σημεών αυτά που θα εξελιχθούν κατά την ώρα που θα συλληφθεί ο Ιησούς, κατά την ώρα της σταυρώσεως, κατά την ώρα της ταφής του Χριστού.
Διότι δεν πάμε και ήξερε η Παναγία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, δεν πάμε να τα παιδί της. Το οποίο το έβλεπε να υποφέρει. Από την ώρα που κάποιοι το έβριζαν ή τον κορόιδευαν ή οι αρχιερείς τον είχαν παραπεταγμένο, μέχρι την ώρα που τον είδε πάνω στο σταυρό και τον έθαβε με τα χέρια της μέσα στον τάφο. Ρομφαία διήρκετο την ψυχή της. Και συνεχίζει το Ευαγγέλιο και λέει, όπως αν αποκαλυφθώσει εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Και έτσι λέει και με αυτόν τον τρόπο, θα αποκαλυφθούν πολλές καρδιές τότε σκεπτόντουσαν και πολλοί διαλογισμοί ανθρώπων. Εκεί θα φανούν με λίγα λόγια το τι σκέφτεται ο καθένας γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Και αποκαλύφθηκε ο Ιούδας τι σκεφτόταν. Φάνηκε ο Πέτρος που αρνήθηκε. Φάνηκε ο φόβος των μαθητών που η Παναγία τους έβλεπε και τους 12 ως παιδιά της. Αλλά αποκαλύφθηκε ο διαλογισμός και το τι είχε μες στην καρδιά του ο Ιούδας. Και αυτό το προφητεύει ακόμα. Εκεί λέει όμως λίγο πιο πέρα, λέει, ήταν και μία Άννα. Αλλά επειδή το όνομα αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο, γι' αυτό μας λέει και ποιανού ήταν θυγατέρα. Ήταν κόρη, λέει, του Φανουήλ, από τη φυλή του Ασύρ. Τώρα η φυλή του Ασύρ είναι μέσα από τα παιδιά του Ιακώβου, εν πάση περιπτώσει. Αυτή προβεβαικία, εν τες ημέρες πολλές, μεγάλες ηλικίες ήταν, λέει, είχε ζήσει με τον άντρα της 7 χρόνια και μετά έζησε παρθενικά. Πέθανε ο άντρας της και έζησε παρθενικά και αφιερώθηκε κοντά στον Θεό. Ήταν μέσα στο ιερό. Το ιερό, μη φαντάζεστε σαν το δικό μας, είναι σαν να λέγαμε υπηρετούσε στο μοναστήρι, μέσα σε έναν ιερό, άγιο χώρο. Έτσι όταν λένε ιερό δεν εννοούνε το ιερό αυτού καθεαυτού, οι Εβραίοι το λένε τα Άγια των Αγίων, που δεν μπαίνει κανείς μέσα εκεί. Μόνο ο αρχιερεύς άπαξ του έτους. Τον υπόλοιπο χώρο τον λέγανε ιερό χώρο. Όπως λένε το μοναστήρι είναι ιερός τόπος. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να μπαίνετε σε μια μέσα. Αυτή λοιπόν υπηρετούσε στο ναό, ολόκληρο το ναό. Ήταν εφιερωμένη. Καθάρισε. Αλλά όμως λόγω των μεγάλων της νηστιών, προσευχών, λόγω της αγάπης που είχε μες στην καρδιά της, ήταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω και από αυτή. Και φαίνεται ότι ήταν το Πνεύμα πάνω από αυτή, διότι προφητεύει. Φυσικά μέχρι πιο πριν δεν είχαμε γυναίκα προφήτηδα. Πάντοτε μιλάγαμε για προφήτες. Εδώ τώρα συναντάμε γυναίκα προφήτηδα όμως. Πάντοτε ξέραμε για προφήτες. Είναι πρώτη φορά μες στην Αγία Γραφή που η Γραφή μας δείχνει ότι υπάρχουν και γυναίκες που προφητεύουν. Και τι προφήτευσε? Προφήτευσε στα 84 της χρόνια, η οποία λέει ου καθίστατο, δεν έφευγε από το ιερό με τις νηστείες της και δεήσεις και λατρεύουσε νύχτα και ημέρα τον Κύριο. Και αυτή, εν αυτή τη ώρα, μόλις δηλαδή πήρε ο Σιμεών στα χέρια του τον Ιησού, επιστάσα ανθομολογήτω το Κυρίο, ομολογούσε λέει δυνατά ενώπιον του Κυρίου και ελάλη περί αυτού του παιδιού λαλούσε πάση της προσδεχομένη της λύτρωσιν Ιερουσαλήμ. Και τι τους έλεγε? Ότι αυτό το παιδί θα είναι ο λυτρωτής ολοκλήρου των Ισραήλ. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο την πληροφόρησε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και γι' αυτό σε όλους αυτούς που ερχόντουσαν εκείνη την ώρα, λέει εκεί, τους έλεγε ποιο είναι αυτό το παιδί. Και αφού ετελέστησαν άπαντα, λέει, κατά τον νόμο, όπως λέει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο νόμος του Μωυσέως, υπέστρεψαν και στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία, τώρα που είχαμε πάει και πρόσφατα, είδατε, είναι η περιοχή και πάνω η βόρεια περιφέρεια. Έτσι. Εις την πόλη εαυτόν Ναζαρέτ. Εδώ ήταν μας λέει στη Ναζαρέτ. Άρα επέστρεψαν λέει στη Ναζαρέτ.
40 ημερών. Άρα από πού είχαν έρθει? Από την Ναζαρέτ. Άρα δεν ήταν στη Βηθλέμ. Άρα γέννησε στη Βηθλέμ και έφυγε. Για να έρθουμε τώρα στο άλλο το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το άλλο το Ευαγγέλιο? Της γεννήσεως του Χριστού, το οποίο ήρθαν οι μάγοι. Οι μάγοι μας λέει ο Ηρώδης ότι εξακρίβωσε τον χρόνο του αστέρος και έχουν περάσει 2 χρόνια και γι' αυτό δίνει η εντολή να σφάξουν, λέει, τα νήπια που είναι 2 ετών και κάτω. 2 ετών και κάτω να σφάξουν. Άρα γι' αυτό λέει ότι οι μάγοι δεν επήγαν στο σπήλαιο να το προσκυνήσουν, αλλά επήγαν εις την οικία αυτού. Αν προσέξετε το Ευαγγέλιο της γεννήσεως, δεν λέει στο σπήλαιο, λέει εις την οικία αυτού. Στην αγιογραφία εμείς στις εικόνες έχουμε βάλει ότι οι 3 μάγοι πηγαίνουν στο σπήλαιο. Οι 3 μάγοι δεν πήγαν ποτέ στο σπήλαιο. Πήγαν στην οικία και το προσκύνησαν. Διότι έκαναν 2 χρόνια από την ώρα που φάνηκε το αστέρι, ερχόντουσαν με καμήλες ή με άλογα από την Περσία. Μέχρι να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα, έκαναν 2 χρόνια. Υπολογίσαν περίπου ο Ηρώδης. Και γι' αυτό είπες, άρα έχουν περάσει 2 χρόνια, άρα ο Χριστός πρέπει να είναι περίπου 2 ετών, άρα σφάξτε όλα τα παιδάκια κάτω των 2 ετών. Το δε παιδίο, λέει, έτσι και τελειώνει το σημερινό Ευαγγέλιο, ήρξανε και κρατεού το πνεύματι πληρούμενο σοφίες και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Πάνω σε αυτό το χωρίο, πολλοί δημιούργησαν τεράστιες αιρέσεις. Ιδιαίτερα ο Άγιος. Διότι λέει, το δε παιδίο ήρξανε και κρατεού το πνεύματι πληρούμενον σοφίες και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Τι λέει αν το μεταφράσει κανείς κατά γράμμα? Ότι το παιδί ήρξανε και κρατεού το πνεύματι, πληρούτο δηλαδή από πνεύμα Άγιο, και πληρούμενον σοφίας. Και η χάρις του Θεού είναι επ' αυτό. Και ο Άγιος έλεγε, μα δεν ήτανε ο Ιησούς όλος ο Θεός? Άμα λέτε ότι ο Ιησούς είναι όλος ο Θεός, μέσα στον Ιησού κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος, πώς ύφξανε? Ο Θεός αυξάνει ή μικραίνει? Ούτε αυξάνει ούτε μικραίνει. Ούτε η σοφία του Θεού αυξάνει ή μικραίνει. Πώς λοιπόν λέει εδώ πέρα? Άρα δεν είναι, λέει, Θεός ο Άριος, γιατί αφού και η σοφία του παιδιού αύξανε όσο μεγάλωνε και πληρού το, λέει, πνεύμα του Αγίου όσο μεγάλωνε, άρα δεν είναι Θεός. Και αυτό το χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, για να μας πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν έχει τις 2 φύσεις, Θεός και άνθρωπος. Είναι μόνο άνθρωπος, όπως όλοι οι άλλοι. Εδώ πολύ ωραία όμως οι Άγιοι Πατέρες δίνουν την ερμηνεία, τη σωστή ερμηνεία, ότι ο Ιησούς πάλι όταν μεγάλωνε εκδήλωνε σιγά σιγά τη σοφία του. Την εκδήλωνε. Δεν αν αύξανε, την είχε απ' αρχής μέσα το Πνεύμα το Άγιο, αλλά σιγά σιγά όσο μεγάλωνε, ανάλογα την ηλικία του, τόσο άφηνε να φαίνεται, να αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Όπως αυτό το βλέπουμε και την ώρα που ανέβηκε επάνω στο Θαβόρ ο Ιησούς την ημέρα της μεταμορφώσεως και έλαμψε, λέει, ως ο ήλιος, έγινε όλος φως. Και οι μαθητές, λέει, είδαν αυτόν καθώς ιδύναντο.
Δηλαδή δεν μπόρεσαν να δουν την πραγματικότητα. Όμως δεν μπόρεσε να δει και την πραγματικότητα ο κόσμος που ήταν την ώρα της βαπτίσεως. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς. Τους φάνηκε λίγο ότι ήταν σαν περιστέρι. Έτσι τους φάνηκε. Εν είδη. Ως περιστέρι. Δεν ήταν περιστέρι. Αλλά αυτή η εντύπωση τους έμεινε. Των ανθρώπων. Ο Θεός να διαφήνει και βλέπει ο άνθρωπος καθώς δύναται. Όπως και όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Μπορεί να τη διαβάζουμε όλοι, αλλά άλλο αντιλαμβάνομαι εγώ, άλλο αντιλαμβάνεται ο πατήρ Λεόντιος, άλλο ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο καθένας καθώς δύναται αντιλαμβάνεται. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Άφηνε λοιπόν ως πεδίο να εκπληρώνεται και να φαίνεται η σοφία ανάλογα την ηλικία του. Διότι δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί μέχρι να φτάσει τα 30 έτη. Μία φορά θα πούμε μόνο ότι το παραβίασε. Κάπως. Όταν παιδάκι 12 ετών μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα και μίλαγε ως μεγάλος διδάσκαλος. Και μείναν οι νομοδιδάσκαλοι και οι αρχιερείς, μείναν έκτανδοι ότι πώς είναι δυνατόν ένα παιδάκι 12 χρονών να ομιλεί με τέτοια σοφία. Όχι, το ξαναμάζεψε ο Χριστός. Όπως το ξαναμάζεψε πάνω στο θαβό. Τους άφησε για λίγο τους μαθητές να δούνε όσο μπορούσαν και μετά το ξαναμάζεψε. Όταν περπατάγανε έξω δεν βλέπανε πια αυτό το φως. Ούτε ο κόσμος το έβλεπε. Βλέπανε έναν απλό άνθρωπο. Αυτό ακριβώς γράφει το Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν είναι η εορτή της Παπαντής, της υποδοχής δηλαδή του Χριστού, που τον υποδέχεται για πρώτη φορά ο δίκαιος και Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, γιατί ονομάζεται και Θεοδόχος, επειδή δέχτηκε στα χέρια του τον Θεό, ο Θεοδόχος Σημεών. Εμείς τι μηνύματα παίρνουμε τώρα μέσα από όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα ονομάζεται, όπως σας είπα, Θεοδόχος ο Σημεών. Δοχείων και δέχτηκε στα χέρια του τον ίδιο τον Θεό. Για σκεφτείτε ότι εμείς όχι μόνο τον πιάνουμε στα χέρια μας τον Ιησού την ώρα που λειτουργούμε, τον κρατάμε στα χέρια μας κι εμείς. Αλλά εμάς εισέρχεται και όλος μέσα μας. Εισέρχεται όλος μέσα μας. Την ώρα που κοινωνούμε, εισέρχεται όλος μέσα μας ο Θεός. Όχι απλώς τον κρατάμε, αλλά μας αξιώνει και γινόμαστε ένα μαζί του. Ένα μαζί του γινόμαστε. Και γι' αυτό λέει εκεί η ευχή, ότι Θεεί το πνεύμα έθερξε σπόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη. Θεού το σώμα και Θεή είμαι και τρέφει ξένος. Θεεί το σώμα. Τι μου το κάνει? Θεοποιεί το σώμα μου. Το θεοποιεί. Το κάνει και αυτό Θεό. Γιατί γίνομαι ένα εκείνη τη στιγμή μαζί του. Το ζήτημα είναι όμως ότι η αμαρτωλότητά μας δεν μας αφήνει να το χαρούμε αυτό. Γιατί στο μέν σημείο παρέμενε συνέχεια. Και ήταν συνέχεια ένα με το πνεύμα του Άγιου. Η αμαρτωλότητά μας δεν μας αφήνει να το χαρούμε. Και γι' αυτό τον ονομάζει Άγιο Σημεών, Δίκαιο Σημεών. Ήταν ανηράγιος. Όπως και η προφήτηδα, γυναίκα η οποία νίστευε, η οποία τήρουσε την παρθενία της. Τα τήρησε όλα τα χρόνια.
τις προσευχές, λέει, πλησίων στο Θεό. Και έτσι έγιναν δοχεία του χάρη, της χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς για να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην αμαρτάνουμε. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μένει μέσα μας. Και όταν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και θεοποιεί το σώμα και θεοποιεί το πνεύμα, πραγματικά να μένει και να μας κάνει πραγματικά μικρούς θεούς. Μικρούς θεούς. Και γι' αυτό γινόμαστε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Όπως λέγαμε σε μια άλλη ομιλία μας. Ο Θεός Πατήρ είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, κληρονομεί, λέει, τη βασιλεία του. Και εμείς γινόμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Γιατί γινόμαστε συγκληρονόμοι? Γιατί είμαστε ένα μαζί του. Και αυτός ο οποίος γίνεται ένα μαζί του, αυτός και συγκληρονομεί. Αν λοιπόν έχουμε χρέος, σαν χριστιανοί, σαν μοναχοί, σαν μοναχές, έχουμε χρέος, όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλοι που θα ακούσουν, θα διαβάσουν, αν γραφτεί η ομιλία, να αγωνιζόμαστε, να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Και αυτό γίνεται μόνο αν ζούμε τη ζωή, την Αγία, που ζούσε και ο δίκαιος Σιμεών και η προφήτηδα Άννα. Είναι αυτό που λέμε, ότι χρειάζεται ένας αγώνας καθάρσεως, ψυχικής καθάρσεως, ένας καθαρισμός της ψυχής μας, για να μπούμε στο φωτισμό, για να φτάσουμε στη θέωση. Βλέπετε ότι όλα είναι διαδοχικά. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Έτσι θεοποιείται ο άνθρωπος. Όπως θεοποιήθηκε και ο Άγιος Σιμεών. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.